κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η εκλογική σας περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της κοινής γνώμης. Ναι, δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Με τρόπο ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος και πάντως ιδιαίτερα εύκολος. Ποια είναι η εικόνα στη Λέσβο τώρα? Η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει εκρηκτική και το λέω όχι με την έννοια ότι μπορεί, πώς θα το πούμε έτσι, ότι οι αντιδράσεις, οι κινητοποιήσεις γίνονται, σταματάνε, δεν είναι σε μόνιμη βάση, να το πούμε έτσι, μπορεί να, κάποια πράγματα να μεγενθύνονται κιόλας. Εκρηκτική όμως παραμένει, γιατί συνεχίζει ο εγκλωβισμός χιλιάδων ανθρώπων στο νησί σε απαράδεκτες συνθήκες. Και βέβαια η κυβέρνηση αγνοεί και τα αιτήματα των νησιωτών που εκφράστηκαν με τον πιο έκφυλο τρόπο τις προηγούμενες μέρες για άμεσο απεγκλωβισμό του συνόλου των προσφύγων και μεταναστών για να κλείσουν τα hot spots στα νησιά και βέβαια για να μην ανοίξει καμία νέα δομή στο νησί, ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή. Εμείς θεωρούμε με έναν τρόπο ότι αν θέλετε και όλοι ο τρόπος που χειρίζεται η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες και τις εξελίσσεις και τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις των κατοίκων, τρόπος που αγνοεί από τη μια τις αντιδράσεις των κατοίκων και από την άλλη οξύνει την καταστολή σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, θεωρούμε ότι πυροδοτεί χειρότερες καταστάσεις για να έρθει και σαν όριμος καρπός να πέσει και να γίνει αποδεκτό αυτό που προσπαθεί να περάσει τη συνείδηση των ανθρώπων, να γίνουν αποδεκτά τα κλειστά κέντρα κράτησης των προσφύγων και μεταναστών. Ποια είναι η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος? Εσείς έχετε και εμπειρία από την πραγματικότητα έτσι όπως εξελίσσεται. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η δυνατότητα επίλυσης αυτού του προβλήματος με δεδομένο ότι όλες οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, για να το πω με αυτοσυγκράτηση. Αντίθετα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα διεθνή γεγονότα μάλλον θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ροές προσφύγων παρά το αντίθετο. Έτσι είναι τα πράγματα και βέβαια δεν είναι και η δική μας κυβέρνηση άμερη ευθυνών από την εμπλοκή της σε τέτοιου είδους εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ότι δυστυχώς προσπαθεί και η δική και διαχρονικά αν θέλετε και οι δικές μας κυβερνήσεις να παίξουν ένα ρόλο και στις επεμβάσεις στις περιοχές, στο να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό του ΝΑΤΟ στα σημεία αυτά. Ωστόσο εμείς θεωρούμε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα αυτό θα έχει δρόμο μπροστά του και βέβαια είναι δεδομένο ότι πρέπει και ο κόσμος να βγάλει και συμπεράσματα και να εντείνει και την αντίδρασή του απέναντι στις υπεραλιστικές επεμβάσεις και πολέμους και εννοώ και στην ατοϊκή πάνω στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ. Ωστόσο θεωρούμε ότι σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και θα συνεχίσει να διαμορφώνεται, πρέπει η κυβέρνηση να βάλει πρώτα και κύρια μπροστά το ζήτημα της απόσυρσης της υπογραφής της από την απαράδεκτη συμφωνία της Ελλάδας με τη Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκίας και βέβαια από τον κανονισμό του Δουβλίνου, που είναι αυτοί που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες και στα νησιά και στη χώρα μας σε δεύτερη. Δηλαδή και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτή που οδηγεί στον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων στα νησιά και ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι αυτός που δεν επιτρέπει συνολικά τις μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες, πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας έχει μετατραπεί σε αποθήκη ανθρώπων κυριολεκτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγνοεί, αν θέλετε, και τις ίδιες τις τα δικαιώματα του διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα που θα έχουν από την ίδια τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, αλλά βέβαια και να αγνοεί και τους και τις συνέπειες από τις πολιτικές που και η ίδια εφαρμόζει ενώ στις χώρες αυτές με τις επεμβάσεις κλπ.
Θεωρούμε ότι πρέπει να μπει αυτό το ζήτημα, αυτό το αίτημα στο επίκεντρο, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μιλάμε για διαχείριση μιας κατάστασης που διαμορφώνεται, να πάρουμε δηλαδή ως de facto ότι οι άνθρωποι αυτοί θα παραμένουν εγκλωβισμένοι στα νησιά και στη χώρα και να προσπαθούμε να διαχειριζόμαστε άμα θα είναι 5, 6, 7 ή 8 χιλιάδες στο ένα νησί ή στο άλλο. Θα πρέπει να συνολικά να αντιδράσει και η κυβέρνηση και βέβαια να διεκδικήσει και το λαϊκό κίνημα την απόσυρση της και τη υπογραφή τη χώρα από την Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και τον κανονισμό του Δουβλίνου, να κλείσουν όλα τα hot spot στα νησιά καταρχήν και να μην ανοίξουν νέα. Εμείς λέμε οι αιτούντες άσυλο πρέπει σε πρώτη φάση να μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα σε δημόσιους και ανοιχτούς και αξιοπρεπείς βέβαια χώρες φιλοξενίας και με γρήγορες διαδικασίες να προωθηθούν στις χώρες του πραγματικού του προορισμού. Και καταλαβαίνετε ότι ούτε η δική τους επιθυμία βέβαια είναι να παραμείνουν στην Ελλάδα και όχι, είναι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσο σταθμό μιας διαδρομής προς την Ευρώπη στην πραγματικότητα, σε ευρωπαϊκές χώρες. Και εμείς λέμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή έχει ανοίξει και μια συζήτηση τώρα γύρω από το θέμα με τις ΜΚΟ. Αυτό θα σας ρωτούσα αμέσως, ναι. Εμείς ως ΚΚΕ, όχι τώρα, πολλά χρόνια τώρα, έχουμε ξεκάθαρη θέση για το ρόλο αυτών των οργανώσεων που αν θέλετε έχουν παίξει και σε άλλες περιπτώσεις ύποπτο ρόλο. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έχουν καμία εμπλοκή στη διαχείριση του προσφυγικού. Σε ένα βαθμό θεωρούμε και υποκριτικό τώρα το όλο αυτό, όλο αυτό που στείνεται δίθεν για τον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ξέρει πολύ καλά και η κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση ότι αυτές οι οργανώσεις και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι τέτοιος ώστε να μην ελέγχεται κυριολεκτικά στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι έχουν παραδώσει όμως όλες αυτές τις απαραίτητες λειτουργίες, τις έχουν παραδώσει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις αντί για να γίνονται με την ευθύνη του κράτους, δηλαδή να πηγαίνει η χρηματοδότηση που έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πηγαίνει στο κράτος για τη δημιουργία κρατικών, δημόσιων δομών με προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα αποκτήσει και μια εμπειρία για διαχείριση τέτοιων κρίσεων, καταστάσεων. Και βέβαια, αντίθετα, βλέπετε ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ανανεώνονταν οι συμβάσεις των εργαζομένων στα κέντρα υποδοχής και τακτοποίησης. Δεν υπήρχε πρόνοια για μόνιμους διορισμούς ανθρώπων όταν είναι ένα πρόβλημα με τέτοια οξύτητα και που είναι κάτι παραπάνω που βέβαια ότι θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Εμείς θεωρούμε ότι και όλη αυτή τώρα η συζήτηση που γίνεται φυσικά και λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει κάθε εμπλοκή των ΜΚΟ στο προσφυγικό και δεν μένουμε μόνο σε αυτό το δίθεν στο διακήρυξη της κυβέρνησης και δίθεν έλεγχο και καταγραφή τους, όσο γνωρίζουν ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν και χρηματοδοτούνται με κανόνες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι δυνατόν βέβαια να ελεγχθούν ποτέ, να ελεγχθεί η δραστηριότητά τους στο σύνολό της. Αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουμε βάλει και ζήτημα, συγγνώμη, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και να αποζημιώσει άμεσα στο 100% τους κατοίκους που έχουν υποστεί ζημιές όλο αυτό το διάστημα από τις συνέπειες του μαζικού εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών. Διότι εμείς λέμε ότι όλα αυτά, όλη αυτή η ολιγορία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα είναι αυτή που διαμορφώνει και πιο εκρηκτικές καταστάσεις και πυροδοτεί και πιο έντονες αντιδράσεις και από τη μεριά των κατοίκων των νησιών και δυσκολεύει αν θέλετε και τις άλλες περιοχές με τον τρόπο που έχει χειριστεί η κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση με τον τρόπο που χειρίζεται το πρόβλημα πυροδοτεί και δημιουργεί και αμφιβολία αν θέλετε και σε άλλες περιοχές κατά πόσο μπορεί και έχει την πρόθεση να δημιουργήσει ανθρώπινες δομές φιλοξενίας ώστε να μην δημιουργεί και τέτοιες εκρηκτικές καταστάσεις στους χώρους που δημιουργούν οι δομές αυτές. Κύριε Κομινάκα, υπάρχει μια συζήτηση, άλλοτε έρχεται στην πρώτη γραμμή, άλλοτε όχι. Κατά πόσον αυτές οι
Αντιδράσεις οι οποίες σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας ως προς την εγκατάσταση ενώ προσφύγων συνδέονται με εθνικιστικές κινήσεις ή ακροδεξιές απόψεις. Ποια είναι η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό το ζήτημα? Εμείς θεωρούμε ότι αξιοποιούνται, αν θέλετε, σε έναν βαθμό οι καταστάσεις αυτές για να εκδηλωθούν και τέτοιου είδους φωνές και ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις. Και δεν, φυσικά και δεν θεωρούμε ότι το σύνολο των ανθρώπων που αντιδρούν και αγωνιούν για αυτή την κατάσταση που δημιουργείται ότι είναι ακραία και ρατσιστικές. Ωστόσο και στη Λέσβο δυστυχώς έχουμε επανειλημμένα δει ότι προσπαθούν τέτοιου είδους φωνές να αξιοποιήσουν αυτή την εκρηκτική κατάσταση για να στείλουν το δηλητήριο στους ανθρώπους, για να στρέψουν, αν θέλετε, τον ντόπιο πληθυσμό ενάντια σε ανθρώπους κατητρεγμένους και εξεριζωμένους που στην ουσία έχουν τα ίδια αιτήματα με τους κατοίκους των νησιών. Δηλαδή ούτε εκεί δεν είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθούν αυτές τις φωνές να στρέψουν την οργή του κόσμου απέναντι στα ίδια τα θύματα αυτής της κατάστασης. Και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όπως και ο ντόπιος πληθυσμός θα πρέπει να δυναμώσει και να στρέψει τη φωνή του ενάντια καταρχήν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στον εκλογισμό των ανθρώπων και δυσκολεύουν και τη ζωή των κατοίκων και στα νησιά και ευρύτερα, και βέβαια ενάντια σε αυτούς που οξύνουν τις αιτίες που ξεριζώνουν αυτούς τους ανθρώπους από τα σπίτια τους, που είναι οι ίδιοι, αν θέλετε, που δημιουργούν και τις δύσκολες συνθήκες που περνάνε και ο δικός μας ο λαός και στο ζήτημα ενότητας, εργασιακές συνθήκες και άλλες που έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Κομινάκα, η Λέσβος είναι... Αυτές οι φωνές να απομονώνονται, να μην παίρνουν θάρρος, γιατί είδαμε και τις μέρες αυτές μικρές βέβαια ομάδες ανθρώπων, δεν θεωρούμε ότι είναι σε τέτοια έκταση. Υπήρξαν όμως, εμφανίστηκαν στη Λέσβο τις προηγούμενες μέρες ολιγομελείς ομάδες που θέλανε να παίξουν το ρόλο των ταγμάτων εφόδου. Με κράνη και ξύλα να μπουν να ελέγχουν αν υπάρχουν μετανάστες στα χωριά κλπ. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ομάδες δεν έχουν καμιά δουλειά με το λαϊκό κίνημα και πρέπει να απομονώνονται όπου και αν εμφανίζονται. Κύριε Κομινάκα, η Λέσβος είναι ασφαλώς δίπλα στην Τουρκία. Πώς βλέπετε συνολικά την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Είναι φανερό ότι ο κ. Ερντογάν ακολουθεί μια συστηματική πολιτική. Έχει επιδιώξει σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει συμμάχους στρατηγικούς, συμμάχους κατά περίπτωση. Έχει προκαλέσει πάντως η τουρκική πολιτική μια συνολική αναστάτωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς βλέπετε το ρόλο της Τουρκίας και την εξέλιξη των διμερών σχέσεων αυτό το διάστημα? Εμείς ως ΚΚΕΠΣΟΝ έχουμε επισημάνει καιρό τώρα την επικίνδυνη ένταση της προκλητικότητας της Τουρκής. Αστικής τάξης τώρα δεν λέμε, γιατί ο λαός της Τουρκίας βέβαια δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τον ελληνικό λαό, και αυτοί είναι που θα πληρώσουν και την νότια όξυνση των σχέσεων. Εμείς θεωρούμε ότι η τουρκική προκλητικότητα υπήρχε και υπάρχει, αλλά πυροδοτείται, αν θέλετε, περισσότερο και από τη στάση της δικής μας κυβέρνησης και την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα να παίξει πιο ενεργό ρόλο στους ανταγωνισμούς στην περιοχή, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόθεση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, να έχει όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή σε ζητήματα, ας μην δείτε τώρα τις δηλώσεις που κάνει η κυβέρνηση και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για αποστολή στρατηγμάτων στη Λιβύη ή για την αποστολή των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία, και όλη αυτή δηλαδή από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης προσπάθεια να αναβαθμίσει το ρόλο της σε όλο αυτό το παζάρι και στους ανταγωνισμούς,
πυροδοτεί και την άλλη μεριά αντίστοιχες αντιδράσεις και από την μεριά της Τουρκίας που, όπως και εσείς σωστά επισημάνατε, έχει εννοείται πολύ γερές πλάτες και σε αυτούς που, η δική μας κυβέρνηση ονομάζει ως συμμάχους μας και προσπαθεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό ότι όσο έχουμε τέτοιου είδους συμμάχους δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από την μεριά της Τουρκίας. Η ίδια ιστορία όμως έχει αποδείξει το αντίθετο, ότι ούτε το ΝΑΤΟ βέβαια μπόρεσε ποτέ να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια για καμία χώρα, όπως ούτε και για την Ελλάδα. Το πλήρωσε πολύ και το ξέρει πολύ καλά αυτό και ο κυπριακός λαός για τον ρόλο που έπαιξε και που παίζει το ΝΑΤΟ σε τέτοιες δύο περιπτώσεις. Και εξάλλου και σήμερα οι όποιες δηλώσεις των νατοϊκών αξιωματούχων είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Ότι μεταξύ των συμμάχων εμείς δεν παίρνουμε θέση, δείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Και είναι αναμενόμενο βέβαια όταν το ίδιο το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει το Αιγαίο ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, άρα δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των, των κρατών μελών της, άρα δεν θα διστάσει, αν θέλετε, να παίξει και ένα ρόλο τέτοιο Πόντιο Πιλάτος σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπλοκής. Εμείς έχουμε ανησυχία γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις και με την ζητήματα της Κυπριακής ΑΟΣ και των ΟΓΟΛ και γενικότερα η όξυνση της επιθετικότητας της τουρκικής κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα λέμε ότι μπορεί να οδηγήσει και σε εξελίξεις που δεν είναι πάντα ελεγχόμενες. Διπλωματικές, θα ανησυχούσατε δηλαδή ότι ακόμη και ίσως σε αυτό που λέμε με ένα λάθος τεχνικό θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα. Ακόμη και από ατύχημα να δημιουργηθεί όταν γίνονται καθημερινά αναχυτήσεις και λοιπόν ότι και παραβιάσεις και τέτοιο, ακόμα μπορεί και από ένα ατύχημα να μπορεί να οξυνθεί και να δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο. Εμείς θεωρούμε ότι γίνεται και μια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα και με αυτή την όξυνση της επιθετικότητας να καλλιεργηθεί και να εμπεδοθεί και στο λαό ως λύση η λογική της συνδιαχείρισης του Αιγαίου και, τέτοιο, και βέβαια η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας προκειμένου να αποφευθεί ένα ευρύτερο... Μια αναμέτρηση, ας πούμε. Ναι, βέβαια και αυτή όποια συνδιαχείριση για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι μια ανοιχτή πληγή που συνεχώς θα διαμορφώνει καταστάσεις για να... για όξυνση, για τέτοιου είδους ανταγωνισμούς που δεν θα λύσει τις διεκδικήσεις, γιατί δεν μιλάμε για διεκδικήσεις λαών, μιλάμε για τεράστια συμφέροντα που παίζονται και βέβαια με διεθνείς μονοπωλισμούς. Καλά, ναι, προφανώς, είναι με διεθνείς παγκόσμια ενδεχομένως, είναι εταιρείες οι οποίες... αντιπαραθέσεις. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Κομινακά. Στον χώρο της αριστεράς εκδηλώνονται τον τελευταίο καιρό, ιδίως μετά από τις εκλογές, διάφορες εξελίξεις, ιδίως περί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο επιδιώκει τη δική του διεύρυνση προς το κέντρο, να το πω έτσι συμβατικά. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα την κατάσταση στην αριστερά αυτό τον καιρό? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι επειδή αναφερθήκατε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η στάση του όσο ήταν η κυβέρνηση και βέβαια τα μετέπειτα και σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση απέχουν πολύ από αυτό που θα μπορούσε κάποιος να ονομάσει αριστερά. Νομίζω ότι και ο ρόλος που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ο τρόπος που τέλος πάντων προσπαθεί σήμερα να ξεπλύνει την πολιτική που άσκησε τα προηγούμενα χρόνια δεν δικαιολογούν και την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι μπορεί να θεωρηθεί αυτό το κόμμα, τέλος πάντων να εμπιστευτεί αυτό το κόμμα για την, και να το κατατάξει στο χώρο
σε αυτό που τέλος πάντων έχει συνηθίσει και ο λαός το ονομάζει αριστερά. Δεν έχει καμιά σχέση βέβαια αυτό το κόμμα. Αν θέλετε, είδατε και τα προηγούμενα χρόνια ότι τι σχέση μπορεί να έχει η αριστερά με ένα κόμμα που έγινε νοτοϊκότερο των νοτοϊκών, δηλαδή που προώθησε με κάθε τρόπο την εμπλοκή της χώρας, τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους νοτοϊκούς ανταγωνισμούς, ένα κόμμα που άσκησε βαθύτερα αντιλαϊκή πολιτική, συνέχισε ουσιαστικά το δρόμο που χάραξαν τα προηγούμενες κυβερνήσεις και που σήμερα και η κυβέρνηση βρίσκονται σε αυτό το έδαφος στρωμένο. Σε κάθε αυτή είναι η βασική κριτική που ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι οι εξελίξεις οι οποίες σημειώνονται ή τις οποίες επιδιώκεται να σημειωθούν μεταβάλλουν ακόμη περισσότερο το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, τον στρέφουν προς τα δεξιά ακόμη περισσότερο? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πλέον δεν αφήνει περιθώριο να το πω, δεν θέλω το... Έχει ασκήσει πολιτική που δεν έχει σε τίποτα, να το πούμε έτσι, δεν μπορεί να είναι θετική προς τα λαϊκά συμφέροντα, και η δράση του είναι τέτοια, τέλος πάντων δεν έχει σε τίποτα να περιμένει οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι αυτοαπασχολούμενοι από την πολιτική που θα ασκήσει και τώρα ή που επιδιώκει τέλος πάντων να ασκήσει το μέλλον, ότι έδειξε δείγματα γραφής ακόμα και προς αυτούς που έβλεπαν με δυσπιστία την κριτική που έκανε το ΚΚΕ στο ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την κυβέρνηση. Όμως δεν υπάρχουν τώρα αμφιβολίες για το τι στάση κράτησε και τι στάση κρατάει και σήμερα στα βασικά στρατηγικά ζητήματα. Δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από την πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα, γιατί έχει συμφωνήσει και στα ζητήματα, κυρίως στα ζητήματα και της εξωτερικής πολιτικής, και ήδη τώρα και οι συνθήκες όλες αυτές που έχουν διαμορφωθεί σε αυτό που συζητούσαμε με το προσφυγικό. Ποιος ήταν αυτός που αποδέχτηκε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε στον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων στη χώρα? Αυτό έγινε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλη η προσπάθεια που γίνεται τώρα να αντιπολιτεύεται την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, κάποιες φορές δείχνουν και φεδροί, όταν ο ίδιος έχει με μικρές παραλλαγές στρώσει το έδαφος το προηγούμενο χρόνο για να σύζευε τώρα η Νέα Δημοκρατία με μεγαλύτερη οξύτητα και ως κλασικό κόμμα, να το πούμε έτσι, αστικό κόμμα, να προχωρήσει τα πράγματα που βρήκε στρωμένα από ένα κόμμα που είχε και το προκάλημα, αν θέλετε, που χρησιμοποίησε τον τίτλο της αριστεράς για να περάσει τα πιο αντιλαϊκά μέτρα που θα μπορούσε να περάσει απέναντι σε βάρος των εργαζομένων της χώρας. Κύριε Κομινάκα, ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση αυτή. Σας κρατήσαμε και αρκετά κιόλας. Αλλά είχε ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.